Νομίζω ότι ο Τοδίας με τον Ραφαήλ τον Άγγελο εδέχτησαν το τραπέζι που έκανε ο Ραγούι προς τιμήν τους και κατά τη διάρκεια του τραπεζιού εζητήθη η κόρη του Ραγούι, η Σάρα, η οποία ήταν και συγγενής του Τοδία, εις γάμον. Αφού ο ζώος ο Ραγούι με τα πολύ συνειδητρία ανέφερε εκείνο το, ας το πούμε, κουσούρι της Σάρας, ότι είχε εκείνο το φοβερό δαιμόνιο που έπνιγε, εφόλευε όποιον άνδρα επαντρώνεται η κοπέλα αυτή. Και είχε 7 άνδρες μέχρι τότε επάντρευση και οι 7 είχαν πεθάνει. Και φυσικά, εφόσον τώρα 8ος ζητά εις γάμον την κοπέλα, όχι λες. Και εδώ είναι η μεγάλη ειλικρίνεια του Ραγούι. Όχι λες. Όχι λες. Να δείξει ειλικρίνεια και να πει, παιδί μου, άκουσε να σου πω, θέλεις να πάρεις την κόρη μου. Ναι, αλλά θα σου πω την αλήθεια, είναι αυτή και αυτή. Και φυσικά, επειδή είχε κατά νου ότι εκείνο θα συγκολούσε ο Τοδίας εις την θεραπεία του κοριτσιού, επιμένει να την πάρει. Και αφού έγινε ο γάμος, με εκείνα τα σημεία, τα τρία σημεία, η άρνωση των χειρών, το βιβλίο του γάμου, το αντιθέσιο το βιβλίο του Αποστασίου που είχαμε πει, του Διευθυγίου, και η ευλογία. Αυτά τα τρία σημεία, τα οποία είναι τα μοναδικά στην Παλαιά Διαθήκη, τα μοναδικά, και τα οποία αποτελούν, και τα τρία αυτά αποτελούν στοιχεία του χριστιανικού γάμου, του γάμου πλέον ως μυστηρίου, διότι ο γάμος στην Παλαιά Διαθήκη δεν αποτελεί μυστήριο. Μετά φυσικά από όλα αυτά εκάθισαν να φάνε, γιατί θα θυμόσαστε ότι ο Τοδίας επέμενε ότι δεν θα καθίσει να φάει εάν προηγουμένως όλα αυτά δεν τελείωσαν. Τελείωσαν και κάθισαν να φάνε. Όταν τελείωσε το τραπέζι, όταν όσοι μετέλεσαν διπλούντες, τότε εισήγαγαν το βίον προς αυτήν, διότι θα θυμίστε από το περασμένο θέμα, ότι η Εύνα, η μητέρα της Σάρας, ετοίμασε ένα διαμέρισμα και οδήγησε τη Σάρα, όπως μετά και τον Τοδία. Στίχος 2. Ο δευτερευόμενος εμπλήσει τον λόγο Ραφαήλ και έλαβε την τέφρα των θυμιανότων και ετέθηκε την καρδία του ηχθείους και το ύπαρ και κάπνισε. Αυτό το εμνίστη σημαίνει ότι είχε ανά πάσα στιγμή στο μυαλό του εκείνο το οποίο του είχε πει ο άγγελος, και πράγματι επήρε την καρδιά του ψαριού, επήρε και την, το σηκώτι, τα οποία είχαν πλέον ξεραθεί, και επήρε το θυμιατό, έβαλε μέσα κάρβουνα αναμένα, όριξε αυτά επάνω και με τον καπνό εθυμίασε την Σάρα. Δεν θα μείνω άλλο πια σε αυτό το σημείο. Θυμόσαστε ότι είχαμε πει πολλά στο σημείο αυτό του θυμιάματος με αυτά τα υλικά. Μάλιστα, ίσως η μισή ώρα, ο μισός χρόνος είχε καταναλωθεί στο περασμένο μας θέμα με αυτό το σημείο το πολύ σημαντικό. Όταν Θεός φράνθη το δαιμόνιο,
στίχος 3. Της οσμής έφυγε εις τα ανώτατα Αιγύπτου και έζησε αυτό ο άγγελος. Εδώ τώρα έχουμε ένα άλλο χωρίο, το οποίο ομολογμένως έχει πολύ αποκάλυψη, διότι όπως είναι γνωστό, πράγματα τα οποία αναφέρονται πέραν από τον φυσικό κόσμο, που ανήκουν στον πνευματικό κόσμο ή στον μεταφυσικό κόσμο, δεν μπορούμε εμείς να έχουμε γνώση σαφή. Αυτή τη γνώση δυνάμεται να την έχουμε μόνον εξ αποκαλύψεως. Και φυσικά η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πολλές πτυχές του πνευματικού κόσμου. Εδώ λέγει ότι όταν εσφράθηκε το δαιμόνιο την οσμή από τον καπνόν. Το δαιμόνιο να σφραίνεται δεν είναι πνεύμα ο δαίμον. Τι σχέση έχει το πνεύμα με τον καπνό, ίσως κάποιος θα πει. Είναι γνωστή η παροιμία ότι ο διάβολος φεύγει άμα μυρίζει λιβάνι. Το λέει ο λαός αυτό. Αλλά το λιβάνι είναι πραγματικά ως μυρωδιά που φυγαδεύει το διάβολο. Βάζω σε ένα σημειωτό ή καλύτερα όχι σε ένα σημειωτό, έχω κάρβουνα σε έναν δάσο. Και παίρνω τα κάρβουνα, εκεί παίρνω τα κάρβουνα αυτά και ρίχνω μία φούστα λιβάνι. Και δεν θα γλυκά. Έχει μια θέση αυτό. Και ρίχνω λιβάνι. Θα ρωτώ. Είναι πράγματι τώρα αυτή η άσχημη μυρωδιά του λιβανιού που θα διώξει ο διάβολος? Φυσικά όχι. Διότι δεν είχε μία σχέση το πνεύμα, είτε αγαθόν είναι είτε πονηρόν είναι, με μία νοσμή καθαρός υλική. Εκείνο που φυγαδεύει το διάβολο είναι ότι το λιβάνι που μπαίνει στο θυμιώτο συνοδεύεται με τα προσευχής και αποτείνεται προς το Θεό. Το κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μία ενώπιόν σου δείχνει ακριβώς ότι ενώπιον του Θεού κατευθύνεται και η προσευχή σαν το θυμίαμα και το θυμίαμα σαν την προσευχή. Διότι αυτή η κατεύθυνση προς τα πάνω του θυμιάματος, αν θέλετε από φυσικής πλευράς, πόσο φτάνει ο καπνός αυτός? 10 μέτρα. Δηλαδή. Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι η ακρία του Θεού δια του αρωματικού καπνού. Η ακρία αυτή προσφέρεται ως θυσία αφενός, γιατί καίεται αυτό το πράγμα, και ως προσευχή αφετέρου. Εκείνο λοιπόν που φυγαδεύει το διάβολο δεν είναι αυτή η ηλική οσμή, αλλά η λατρεία και η προσευχή. Ίσως το καταλάβατε. Εδώ λοιπόν τώρα τι συμβαίνει? Επειδή ήταν η εντολή του Θεού να καπνιστεί το δαιμόνιο με τον καπνό του σηκωτιού και της καρδιάς από το ψάρι, γι' αυτό φεύγει το δαιμόνιο. Τι ως φρέδεται? Δεν ως φρέδεται αυτόν τούτον τον καπνόν, αλλά αυτήν την απειλή του Θεού. Φύγει από εδώ. Φύγει από εδώ. Και έτσι φυγαδεύει όχι αυτή η αφιεσμή, αλλά το θέλημα του Θεού. Ο διάβολος μπροστά εις τον Θεό πραγματικά τίκεται. Πώς θέμαν οι δαίμονες μπροστά εις τον Χριστό? Ή ακόμη αν θέλετε να πάρουμε σύγχρονες περιπτώσεις δαιμονισμών ανθρώπων που τους πηγαίνουν στον Άγιο Γεράσιμο, ας πούμε, ή στον Άγιο Διονύσιο, ή στον Άγιο Σφυρίδωνα. Ξέρετε τι φωνάζουν? Μέκαψες, μέκαψες, μέκαψες φωνάζουν οι δαίμονες προς τον Άγιο.
Νέκαψες. Και τι τον έκαψε, και τι τον έκαψε. Τον έβαλε καμιά φωτιά ο Άγιος, τίποτος. Όπως και οι δαίμονες μπροστά στον Χριστό. Η ακτινοβολία της Θείας Δόξης είναι γνωστό ότι τα Άγιο Λείψανα είτε ιερά σκηνώματα των Αγίων κατά συγκυρία και τα τρία αυτά τα αναφερθέντα είναι ολόκληρα τα σώματα. Είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς είναι αιστείες, υλικές αιστείες Θείας Δόξης. Θα δει δόξα εκείνη, πήραν οι μαθητές στο Σταυρό. Αλλά αυτή η δόξα δια μέρη τους ασεβείς είναι Θεός. Δια δε τους ασεβείς, πολλο μάλλον δια τους δαίμονας, είναι πύρ. Αλλά το πρώτο είναι φως απείρων, το πίνο υψηλών, και το δεύτερο είναι πύρ άφωτων. Είναι αυτό το πύρ της κολάσεως, το οποίο θα, ενώ θα υπάρχει, δεν θα φέγγει. Γι' αυτό μιλεί ο Κύριος για δύο αντιφατικά πράγματα. Εις το πύρ το εξώτερο και εις το σκότος το εξώτερο. Όχι με πύρ και σκότος, το πύρ οπωσδήποτε δεν δίνει μια αναφωτισμό. Είναι το αφεντές πύρ. Είναι το πύρ της Θείας Δόξης ή καλύτερα. Είναι η Θεία Δόξα η οποία εις μεν τη Βασιλεία του Θεού φτάνει ως φως και φωτίζει τους δικαίους, εις δε την κόλαση φτάνει ως πύρ και κατακαίει τους αμαρτωλούς και τους δαίμονες. Αυτός φράνθηκε σε δαιμόνια. Και λέει ως φράνθηκε, γιατί έχουμε καπνό. Δεν μπορούσε να μιλήσει, είδε ή άκουσε, διότι η οσμή αναφέρεται εις την όσφρηση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι δηλαδή κάτι πολύ, θα λέγαμε, άνθρωπο, ούτε ανθρωποσαφές ούτε ανθρωπομορφικών. Ας το πούμε ανθρωπομορφικών. Ας το πούμε για μια στιγμή έτσι. Στην πραγματικότητα συγκαδεύει τον διάβολο η Θεία Δόξα. Και ακόμη είναι παρόν ο άγγελος. Ο διάβολος βλέπει τον άγγελο. Δεν γνωρίζει βεβαίως τίποτα ο Τοβίας από τον άγγελο, αλλά βλέπει όμως ο δαίμονας και φυγαδεύεται. Ένα σημείο ότι έφυγαν εις τα ανώτατα Αιγύπτου. Περίεργο. Πραγματικά όλο αυτό το χωρίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Αλλά και εδώ θα σας δείξω τώρα τη συμφωνία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Καταρχάς, από τα εκβάτανα στα ανώτατα της Αιγύπτου είναι πολύ μακριά. Βεβαίως για το πνεύμα είναι υπόθεση σχεδόν τίποτα. Είναι περίπου ακραία υπόθεση. Αλλά η απόσταση αυτή θέλει να δείξει τι θέλει, ότι είναι τόσο μακριά πάλι από ανθρωπίνης τοποθετήσεως, ώστε δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει το πονηρό πνεύμα πίσω, το πήγε πολύ μακριά. Γιατί στα ανώτατα της Αιγύπτου και στα πλανή. Δύο λόγοι. Όταν λέει ανώτατα, δεν είναι παρά η Ανώγυπτος. Και δεν είναι από τη Θηβαΐδα. Είναι η έρημος της Αιγύπτου, η Θηβαΐς. Προσέξτε αυτό το σημείο Θηβαΐς. Καθίστε το μυαλό σας. Καταρχάς, είναι γνωστό από ένα χάρτη του αρχαίου κόσμου, θα δείτε ότι τα ανώτατα της Αιγύπτου ήταν τα όρια του κόσμου, του τότε, του παλαιού κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου, από πλευράς νότου. Δεν είχαν πάει οι άνθρωποι πάρα τώρα από αυτήν την έρημο. Είναι γνωστό ότι οι εκβολές του Νούλου ποταμού
ανακαλύπτησαν τον περασμένο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος. Συνεπώς εκεί θεωρείται ότι είναι τα όρια του κόσμου. Όπως και το Γιβραλτάρ, οι φίλες του Ηρακλός, ήταν τα όρια του κόσμου. Ο ωκεανός, ο Αττικός, ήταν τα όρια του κόσμου. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι ο διάβολος πήγε στο άκρο του κόσμου. Δεν έχει πια καμία σχέση. Αλλά έχει όμως, είναι σχηματικό αυτό, προσέξτε, είναι εντελώς σχηματικό. Θέλει να δείξει την απομάκρυνση σε κάτι ακόμα. Όταν λογεί εις τα αλότατα της Αιγύπτου, θέλει να δείξει την Φιδαΐδα, που ήταν όριμος. Και τι σχέση έχει ο όριμος με τον διάβολο? Έχει πολύ σχέση. Η Παλαιά Διαθήκη σε πολλά τη σημεία μας αποκαλύπτει ότι η όριμος είναι η κατοικία των δαιμόνων. Και το βιβλίο του Ισαΐου κλπ. Μας το δείχνουν αυτό. Αλλά και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη μας το δείχνει. Σας διαβάζω από το Καταματιών Ευαγγέλιο. Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, δείτε συμφωνία παρακαλώ, διέρχεται διανύδρων τόπων, ζητούν ανάπαυση και όχι βρίσκει. Ποιοι είναι οι άνυδροι τόποι? Είναι η έρημος. Όχι η έρημος από ανθρώπους, η έρημος που είναι ό,τι λέμε, η έρημος Σαχάρα φεϊκή. Ώστε η έρημος είναι κατοικητήριον των δαιμόνων. Έχει καμία σχέση ο τόπος με τα πνεύματα? Εκείνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ή μάλλον που δεν θέλουμε να καταλάβουμε, και τούτο γιατί μέσα μας υπάρχει, ειδικά σε εμάς τους Έλληνες, γενικότερα εις των δυτικών κόσμο, που είμεθα κάτω διαρκώς, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι, κάτω από την πλατωνική φιλοσοφία, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν χωράει το μυαλό μας, ότι μπορεί να συνδέεται το πνεύμα με την ύλη. Αυτό είναι καθαρά πλατωνικό. Δεν είναι χριστιανικό. Γι' αυτό κάθε τι που θα τοποθετούσε η Αγίγραφη σε σχέση, συγγνώμη, ως προς το πνεύμα, σε σχέση με την ύλη, αυτό το απορρίπτουμε. Δεν καταλαβαίνω. Ο πλατωνισμός, θα ξέρετε πολύ καλά, δεν έκανε καμία σύνδεση της ύλης με το πνεύμα. Ξέρει μάλιστα φυλακή την ύλη του πνεύματος. Ότι είναι φυλακισμένο το πνεύμα, η ψυχή, μέσα στην ύλη, μέσα στο σώμα, μέσα στον παρόντα κόσμο. Και ήταν μια απελευθέρωση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός μας αποκαλεί και άλλα πράγματα. Έχει σχέση ο πνευματικός κόσμος με τον υλικό τόσο πολύ, ή αν σχέση έχει η ψυχή με το σώμα? Όχι σχέση φυλακής προφυλακισμένων, αλλά σχέσεις κατοικίας προς νοικοκύρου. Τόσο πολύ που όπως ο νοικοκύρης φτάνει το σπίτι του και το ζητάει, ποιος άμα χάσει το σπίτι δεν το ζητάει, πέστε με τα δηλώσεις από εδώ που θα πάμε. Όπου αλλού δεν μπορούμε να φανταστούμε πέσα από το σπίτι μας, σπίτι μας θα πάμε. Σπίτι μας θα πάμε. Είναι ο πιο αγαπητός μας τόπος. Όταν οι ψυχές φύγουν από τα σώματα, φεύγουν δραματικά. Γι' αυτό είναι πικρός ο θάνατος. Αν ήταν εχθρική η θέση, η στάση, η σχέση ψυχή σώματος, δεν θα λυπείτε ψυχή φεύγουσα, θα εχαίρεται. Και εδώ είναι πλατωνικό που πολλοί πιστεύουν, α, λέει, έφυγε η ψυχή, ελευθερώθηκε. Τι ελευθερώθηκε, εδώ που ελευθερώθηκε? Από το άρρωστο σώμα, να είναι άρρωστο γιατί είχε αμαρτήσει το σώμα. Αλλά τότε
η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση ως ότι ξαναβρεί το σώμα της. Γι' αυτό οι μάρτυρες, δεν άργησε να σημαίνει μάρτυρες και οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία, όχι ακόμη στη Βασιλεία, είναι εις τον Παράδεισο. Είναι άλλο πράγμα ο Παράδεισος, άλλο πράγμα η Βασιλεία του Θεού. Ο Παράδεισος είναι η πρόσδεξη της Βασιλείας του Θεού. Τι λένε, ως πότε εκδικείς παρά μαρινόν το επί της γης εξηθέν. Ως πότε, πότε θα περιμένουμε ακόμα. Περιμένετε ακόμα, τους λέει, το σφαγμάν μανίον. Περιμένετε. Έως ότου προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Για την μαρτυρία το σφαγμένο αρνί. Και άλλοι μάρτυρες δηλαδή θα προσθεθούν. Και εξηγηθώθηκε παρηγορία. Χιτών λευκός και κλαδί φίλικος. Σύμβολα νίκης. Αλλά γιατί αναμένουν κάτω από τον θρόνο, λέει, του σφαγμένου αρνίου. Κάτω από τον θρόνο. Βρουν, ως πότε. Δεν μπορεί η ψυχή να μένει χωρίς το σώμα της. Ο Απόστολος θα πει στην προς Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο. Δεν ζητάμε, λέγει, να απεκδυθούμε το σώμα, αλλά ζητάμε να ενδυθεί το σώμα αυτό αθανασία. Είναι χαρακτηριστικό. Μία σχέση λοιπόν υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή με το σώμα και σε σχέση υπάρχει και των πνευμάτων με την ύλη. Η βία των πονηρών πνευμάτων που έπεσαν από την φωτοφορία επάνω σε αυτόν τον υλικό κόσμο, ιδίως επάνω στη γη μας. Και οι δαίμονες εδώ κυκλοφορούν, επάνω στη γη. Όχι οι ψυχές των ανθρώπων, οι ψυχές των ανθρώπων πηγαίνουν στον οικείων τόπων. Οι δαίμονες κυκλοφορούν εδώ. Και αγαπούν πολύ ιδιαιτέρως να βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο. Το κονό που σας διάβασα από το κατά Ματθαίον 12 κεφάλαιο, λέει και ούτε βρίσκει ανάπαυση. Και ξαναγυρίζει, λέει, το πονηρό πνεύμα στον άνθρωπο και ζητάει να ξανακατοικήσει. Βρίσκει, λέει, σε σαρωμένη την ψυχή, την κατοικία και την παλιά. Και λοιπόν και παίρνει έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και λοιπά. Αλλά και ο δαιμονισμένος ήταν γεωργιός ημάς. Δεν ήταν παρά η φωλιά των δαιμόνων. Διότι οι δαίμονες αγαπούν να μένουν εις τους ανθρώπους. Το θέλουν, το επιθυμούν για να κάνουν ακόμη πιο πολύ κακό. Και έχουν μια σχέση με τον άνθρωπο για την κόλαση οι δαίμονες για να γλιτώνουν από το πύρ της κολάσεως. Θα προσπαθούν να μπαίνουν μέσα εις τους ανθρώπους που θα είναι και εκείνοι στην κόλαση. Σώμα και ψυχή θα είναι, μετά την ανάσταση. Σώμα και ψυχή. Και τότε οι μεν δαίμονες θα προσπαθούν να βρουν ένα καταφύγιο μέσα εις τους ανθρώπους. Οι δύο άνθρωποι θα υφίστανται διπλών μαρτύριων, διότι θα έχουν την τιμωρία της κολάσεως και την παρουσία των δαιμόνων μέσα τους. Είναι φρικόμενο. Είναι πραγματικά φρικόντες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι οι δαίμονες έχουν σχέση με την ύλη και ότι η έρημος πάντα θεωρείται η κατοικία των δαιμόνων. Γιατί η έρημος? Διότι εκεί φυγαδεύει ο Θεός τους δαίμονες για να μην προκαλούν πάντοτε το πολύ κακό στους ανθρώπους. Εάν αγαπητοί μου οι άγγελοι δεν φιλούσαν τον κόσμο, ξέρετε τον πως θα πέφτει τον κόσμο, οι άγγελοι. Οι δαίμονες, μέσα σε κλάσμα του λεπτού, θα είχαν κυριολεκτικά καταστρέψει τον κόσμο ολόκληρο. Δεν θα είχε μείνει ζώο ρουφούδι, δεν θα είχε μείνει πάνω στην πλανήτη μας. Ούτε και ζωντανά, ούτε και φυτά τίποτα.
θα ήταν πλήρης η καταστροφή. Οι δαίμονες, οι άγγελοι φιλούν τους δαίμονες να μην πλησιάζουν. Αλλά αφού οι δαίμονες κατοικούν στην έρημο, τότε εκείνος που θέλει να νικήσει τον διάβολο θα πάει εις την έρημο. Ο Χριστός επήγε εις την έρημο φερόμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, γιατί πειραστεί υπό του διαβόλου, όχι το ρίπτο πνεύμα και θα άλλο κατά μακρόν. Ήχθη υπό του πνεύματος του Αγίου, πειραστεί υπό του διαβόλου. Δεν πήγε στην ερημιά για να έχει ησυχία να προσευχηθεί. Αυτό είναι άλλο στοιχείο. Επήγε πειραστήνε υπό του διαβόλου. Και οι ασκητέ γι' αυτό πήγαιναν στη Θηβαΐδα. Άρα δεν είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Το γεγονός ότι ο δαίμονας δέχτηκε εκεί στην Θηβαΐδα, στα ανώτατα της Αιγύπτου, με το γεγονός ότι οι ασκητέ πηγαίνουν στην έρημο της Θηβαΐδας, δεν είναι τυχαίο. Βεβαίως ο μοναχισμός παντού υπήρξε και ο ασκητισμός. Πληρώνω, είναι γνωστό, ότι η κοιτής του ασκητισμού είναι η Θηβαΐς. Εκεί και ο Μέγας Αντώνιος, εκεί και η γένεση του ιδιορύθμου ασκητισμού, εκεί και η γένεση του κοινοβιακού ασκητισμού. Εκεί στην Θηβαΐδα. Αυτό έχει σημασία. Αλλά και ένα άλλο θεωρείο θα σας διαβάσω, είναι από την Αποκάλυψη. Μέχρι εκεί ο άγγελος φωνάζει, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, και γένατο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και μεμισημένου». Γιατί αυτό, κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και μεμισημένου, εις την Βαβυλώνα η οποία έπεσε, και έπεσε την Ερήπια. Συνεπώς, επί των ερητείων της κατοικούν δαίμονες. Άραγε, είναι τόσο τυχαίο. Θα πείτε τώρα, πάτερ μου, να μας κατοχυρώσετε παραμύθια με θεολογικών τρόπων. Άρα είναι τυχαίο το ότι ο λαός πιστεύει ότι στα ερήπια το δικούν δαίμονες. Άρα είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Σε τι ερήπια, όχι απλώς ερήπια. Αγαπητοί μου, εγώ έχω μια συγκεκριμένη περίπτωση την οποία υποφεύγουμε και φοβούμε. Και σε αυτή την περίπτωση να κάνω αγιασμό. Δεν θα σας την πω όμω. Δεν θα σας την πω. Εγώ λοιπόν, στους τόπους εκείνους που ερήμωσαν, εναμαρτίες. Κατοικούν δεν. Αυτό που λέω και εμένα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, τα κόκαλα των Αγίων γίνονται κατοικητήρια θείας δόξης, γι' αυτό και πραγματουργούν. Έτσι, και ο τόπος και τα κόκαλα ανθρώπων εναμαρτίες αποβιωσάντων γίνονται κατοικητήρια δαιμόνων. Κατοικητήρια δαιμόνων. Φοβερόν. Είναι, σου λέω, μια περίπτωση και συμπτωματικά την επεσήμανα εγώ μόνος μου και οι πατέρες θα κάνουν στο μοναστήρι μόνοι τους. Και μου λένε, ξέρετε αυτό το πράγμα. Λέω, ξέρετε, και εγώ το σκέφτηκα. Ναι. Να κατοικεί ο δαίμον, να έχει κυριαρχία. Να έχει κυριαρχία. Να έχει, σαν θα το τόχω, πάνω, πάνω. Αλλά να μην έχει εδώ. Ναι, φοβερό. Θα σας το αποδείξω και με ένα τελευταίο για να μην φάνε την τραγιά μας απόψε μας στο σημείο, παρός προσβολός, είναι πολύ ενδιαφέρον. Βάψτε, έχετε παρακολουθήσει άλλο.
γίνονται δύο πράξεις. Είναι τα κατηγούμενα, τα οποία λέγονται εκεί στην είσοδο του ναού ή στο παιδί του καταστητή ή στον άνθρωπο των μεγάλων. Τα κατηγούμενα δεν είναι παρά τρεις ευχές εξορκισμού. Κάτι να παραστήσει ο βάπτης εκεί στα κατηγούμενα, θα το έχετε ακούσει αυτό. Τρεις ευχές εξορκισμού. Με σκοπό την απέλαση του διαβόλου. Φύγε, λέγει ο ιερός. Πονηρόν πνεύμα προεμφολάζει εις αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος άνθρωπος? Αυτός που είναι υπομάπτυση. Γιατί μέχρι τότε είναι παιδί του παλαιού Αδάμ και συνεπώς κατοικητήριον δαιμόνων. Ο άνθρωπος κατοικητήριον δαιμόνων. Και φυλαδεύει ο ιερός του αφορκισμούς ή εξορκισμούς. Μία πράξη. Τελείωσα από εκεί. Ερχόμαστε στην Κολυμπήθρα. Εδώ τώρα ο ιερός τι κάνει? Αφορκίζει το νερό. Διότι το νερό είναι δεδομένο κρατούμενο. Και το αφορκίζει για να επιτελέσει την βάπτιση. Τι είναι πει αγιασμό? Λέμε νερό αγιασμό. Σημαίνει, εφυγαδεύσαμε την επικράτηση του διαβόλου εις αυτό το νερό και εγκαταστήσαμε τη χάρη του Θεού. Η εκκλησία μας είναι γεμάτη από τέτοιες πράξεις. Και έτσι νομίζω, δεν κατοχύρωσα έναν μύθο, αλλά κατοχύρωσα μια πραγματικότητα που είναι πράξης και παράδοσης της Εκκλησίας μας και που έχει στην αυτοκινία της εις αυτή την Αγία Γραφή. Αλλά και ένα ακόμη σημείο, εκεί που λέει ότι ο άγγελος έδειξε. Ποιος άγγελος κατακά? Είναι ο Ραφαήλ. Μα είναι μαζί με τον το βίο, ο άγγελος είναι άγγελος. Είναι κατά το φαινόμενο άνθρωπος. Αυτός ο άγγελος βλέπει τον διάβολο, όπως και ο διάβολος βλέπει τον άγγελο. Και τον περιάβραξε, με συγχωρείτε από μια λέξη, τον βλέπει τον άγγελο. Προσέξτε, αυτό το είπα, τον δείξει, τον περιάβραξε, λέει, τον κούφιασε. Είναι χαρακτηριστικό, διότι γίνεται μάχη μεταξύ των δαιμόνων και των αγγέλων. Το γνωρίζω αυτό. Γίνεται μάχη και πραγματική. Και τον απόφυσε εκεί, μακριά. Και τον έδεσε. Με τι τον έδεσε? Με σκηνιά, με λυσίδες? Όχι. Το όνομα του Κυρίου. Το όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το δεσμά. Ο ιερός λέγει στις ευχές του εξορκισμού. Σε εξορκίζω δαιμόνιον παντόνιρον και λοιπά και λοιπά. Εις το όνομα εκείνη ο οποίος είναι ο παντοκράτος, ο δημιουργός του παντός. Εκείνος που είπε, να δείξει τα μάτια του τυφλού, των τυφλών. Εκείνος που είπε, εκείνος που περπάτησε πάνω στη θάλασσα. Εκείνος που και τα λοιπά. Στο όνομα του Θεού. Ή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός ο εξορκισμός στο όνομα του Χριστού ή του Θεού είναι το δέσιμο. Και επειδή ο διάβολος φοβείται τον Θεό, μένει ακινητοποιείται. Τον ακινητοποιεί αυτός ο Θεός. Βέβαια, αγαπητοί μου, βλέπετε μυστήρια υπάρχουν γύρω μας, τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μόνο λόγω του Θεού μας τα αποκαλύπτει. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Αλλά κάποιος μου είπε ότι λέγοντας πολλά, ξεχνάμε την ιστορία του Τοβία. Και επειδή να μην την ξεχάσουμε την ιστορία του Τοβία, προχωρούμε λίγο πιο κάτω.
αυτός είναι κλήστης αναμφότερη, ανέστηκε ο Δίος από τις κλίνες και είπε «Ανάστηκε αδελφοί και προσεξόμεθα, είναι ελεήσει μας ο Κύριος». Όλο το βιβλίο δεν είναι παρά μία θεώρηση από πνευματικής πλευράς του γάμου. Γι' αυτό κάθε όγαμος άνθρωπος νομίζω ότι πολλές φορές στη ζωή του πρώτα διαβάζει το βιβλίο και το δει. Θα το διαβάζει όμως με τα πολλής προσοχής και με τα πολλής μελές. Όλοι τους είναι κλείστοι σαν ανθρώπινοι, έμειναν μόνοι τους. Ο Τολμίρης με τη Σάρα. Είναι η γυναίκα. Ανέστη το Δίος από τις κλίνες και είπε στην γυναίκα του. Σήκω αδελφοί και ας προσευχηθούμε για να μας ελεήσει η Κύριος. Ξέρετε, ως πρώτη πράξη του γάμου να υποθεί αυτό. Σήκω αδελφοί να προσευχηθούμε. Τι ωραίο πράγμα. Είναι υπέροχο. Είναι εκείνο το οποίο άφησε, να το ξαναπώ άλλη μία φορά, άφησε παράθυρα να μπει ο Ασμοδέος και να φωνεύει και να κακοποιεί τους άνδρες που θα επαντρεύονται τη Σάρα, ή το η σαρκικότητα των γαμπρών. Η σαρκικότητα. Αυτό επέτρεψε να επιγράψει δυσμενός ο διάβολος επάνω εις αυτούς τους υποψηφίους γαμπρούς. Εδώ όμως τώρα δεν υπάρχει σαρκικότης, θα το δούμε λίγο πιο κάτω να το ομολογείο το βία. Υπάρχει πνευματικότης και αυτή ακριβώς η πνευματικότης σώζει τον το βία. Το ένα σημείο λοιπόν είναι η πνευματικότητά του. Σκέπτεται πνευματικά ο το βία. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Και το τρίτο, σαν ένα υλικό σημάδι, υλική έκφραση, είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που ήταν τι, το να καπνίσει τη Σάρα με αυτά τα δύο υλικά που είχε πάνω από το ψάρι. Συνεπώς η υπακοή. Ας προσευχηθούμε. Γιατί τι λέει αδελφοί, διότι είπε ο συγγενής του, αλλά και ως γυναίκα του έλεγε το αδελφή. Ο Αβραάμ ονόμαζε την γυναίκα του τη Σάρα, ο Αβραάμ τώρα, την ονόμαζε αδελφή. Είτε αδελφή του πράγματι, δηλαδή είτε ετεροφανής αδελφή. Μην σας καμβαλείτε ότι θα ντρέβουν το συγγενείς, άλλη περίπτωση εκεί, άλλη περίπτωση εδώ τώρα στην Καινή Διαθήκη. Είναι καλύτερα, ή καλύτερα, και ειδικότερα μετά των νόμων. Και ακόμη πιο ειδικότερα στην Καινή Διαθήκη. Ίσως πειράζει αυτό. Δεν είναι τη στιγμή να το εξηγήσουμε. Αλλά και δεύτερον, και εκείνη δεν τον αποκαλεί Κύριον. Τον Αβραάμ, Κύριον τον αποκαλεί. Γενικά όμως, η σύζυγος απεκαλεί το από τον σύζυγον αδελφή. Και ο σύζυγος γενικά απεκαλεί το Κύριος. Γι' αυτός λέγει θα σε εξουσιάσει. Ο Εμύρ λέει ο Θεός η Φινέβα. Γι' αυτό πάντα η γυναίκα αποκαλεί τον άνδρα της Κύριον. Κύριε κλπ. Όπως Κύριος αποκαλείται και ο μεγαλύτερος αδελφός μεταξύ πολλών άλλων αδελφών. Ο Ιακώβ, αν και δίδυμος με τον Ισάς, αλλά εσείς μεταγεννηθείς, για να τον εξευμενήσει, αλλά και έτσι έπρεπε, τον αποκαλεί τον αδελφό του τον Ισάς, Κύριε, όταν συναντήθηκαν μετά από την αυτοξορία του. Τι να προσευχηθούμε, να μας ελεήσει ο Κύριος. Δεν λέει να μας φωτίσει, δεν λέει να μας ευλογήσει, λέει να μας ελεήσει. Γιατί είναι ειδική η περίπτωση. Διότι εδώ, εσύ με ελέγχεις το δαιμόνιο, εγώ δεν υπόκεινη στον κίνδυνο να πεθάνω. Και όχι να μας ελεήσει ο Θεός, ώστε και εσύ με ελευθερωθείς από το δαιμόνιο και εγώ να μην πεθάνω. Και τώρα αγαπητοί μου αρχίζει η προσευχή του το Δία.
Του ήρθε το βίας λόγιν. Γιατί σε αυτή θα μείνω απόψε μόνο. Δεν θα κάνω όλο το κείμενο. Σε αυτό θα το φυλάξετε την ερχομένη φορά να πούμε το υπόλοιπο. Και προσεχείτε, το βία είναι μόνο τρία χωρία. Είναι μία από τις πέντε προσευχές που περιέχει το βιβλίο το Βήτρο. Και είναι η καρδία ολοκλήρου του βιβλίου και αποτελεί η προσευχή αυτή την ωραιότερα προσευχή από τις πέντε και μία από τις ωραιότερες αλλά και θεολογικότερες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ωραιοτάτη προσευχή. Μου φαίνεται ότι πολλές φορές σας έχω πει για την προσευχή πόσο ωραία είναι. Και τουλάχιστον δυο φορές έχω αναφερθεί στην προσευχή αυτή περασμένα χρόνια στις ομιλίες του Αγίου Χιλίου. Το Δίος λέγει ευλογητός ή ο Θεός των Πατέρων ημών και ευλογητόν το όνομά Σου το Άγιον και ένδοξον εις τους αιώνας, ευλογησά το σαν σε ουρανή και πάσε εκτίσεις. Το πρώτο χωρίο αναφέρεται στη δοξολογία του Θεού. Το δεύτερο χωρίο αναφέρεται εις τη θεολογία του αιτήματός του, που αποβαίνει και αυτό εις την δοξολογία του Θεού, και το τρίτο χωρίο αποβαίνει εις το αίτημα. Εσύ θα το ξαναπώ μια φορά. Έχει μια θαυμασία δομή. Το πρώτο χωρίο, πρέπει να σας πω ότι είναι περίληψη σε αυτή η προσευχή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω ότι πάρα πολλά πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή είναι περιλήψεις. Είναι περιλήψεις. Έχουμε βεβαίως μία που είναι λεπτομερή, αλλά ως επί το πλήθος έχουμε περιλήψεις. Λοιπόν, το πρώτο χωρίο είναι δοξολογία προς το Θεό. Το δεύτερο χωρίο είναι η θεολογία του αιτήματός του, αυτό προσδίζει. Το τοποθετεί, το κατοχυρώνει θεολογικά αυτό που θα ζητήσει, αλλά θεολογικός τοποθετούμενον το αίτημά του δεν είναι παρά μία έμεσο δοξολογία προς το Θεό. Και τρίτον, αναφέρεται το τρίτο χωρίο εις αυτό τούτο το αίτημα. Και γαλλίωμε τώρα. Γιατί αρχίζει με δοξολογία, όπως κάθε προσευχή. Προκειμένου να ξεκινήσω με κάτι που αναφέρεται στον Θεόν, πρέπει με δοξολογία να αρχίζει. Όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας αρχίζουν με το ευλογητό σου Θεό. Αλλά ο ευλογητός θα πει δοξαμένο. Ευλογά θα πει δοξάγιο. Και η λειτουργία με το ευλογημένη βασιλεία. Δοξασμένη βασιλεία. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε πάντοτε αρχίζουμε με μία δοξολογία. Είναι σπουδαίο βέβαια. Γιατί ο Θεός είναι ο ανά πάση στιγμή, ο αείδε δοξασμένο. Πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε στη δόξα του Θεού. Εις αυτήν πρέπει να αναφερθούμε, στη δόξα του Θεού. Εδώ λοιπόν δοξάζει το βίας των Θεών και λόγι. Ότι είναι, ότι είσαι ευλογητός, ποιο, σύ, ο Θεός των Πατέρων μας. Ας μείνω λίγο εδώ. Ο Λάζαρος επί παραδείγματι, άμα πηγαίνει να ζητήσει, να βρει νύφη και είδε μια κοπέλα εκεί, ή μάλλον πολλές κοπέλες στο πηγάδι, στην πηγή που πήγαν να φωτίσουν τα πρόβατά τους, και λέγει, για να δω ποια θα μου δώσει νερό για τις καμήλες μου. Εκείνη που θα μου δώσει νερό
θα είναι η κατάλληλη γυναίκα για τον Ισαάκ, τον υιόν του Κυρίου μου Αβραάμ. Κάνει προσευχή και λέει: Κύριε του Κυρίου μου Αβραάμ, σύ που είσαι ο Κύριος του Κυρίου μου Αβραάμ, βάζω αυτό το σημάδι. Όποια κοπέλα μου δώσει σήμερα, αυτή θα είναι η κοπέλα που κάνει για σύζυγος για τον Ισαάκ. Λοιπόν, βάλε το χέρι σου. Πώς αποκαλύπτω τον ο Ελεάζαρος? Κύριε του Κυρίου μου Αβραάμ. Είναι ταπείνωση. Καλά, δεν ήταν ο Αβραάμ, ο Λάζαρος, δεν ήταν μόνο θεϊστής. Ήταν. Γιατί λοιπόν επικαλείται τον Θεό του Αβραάμ και δεν επικαλείται τον Θεό κατευθείαν? Κατευθείαν, διότι τόσο επίστευε στον Θεό. Ας το ακούσουμε αυτό και οι Προτεστάντες, πώς μπορούμε να βάζουμε τα ονόματα των Αγίων, είτε και κινημένων, είτε και ζώντων. Ο Αβραάμ ζούσε. Και λέγει Κύριε του Κυρίου του Αβραάμ. Λοιπόν, ο Θεός δεν έχει όνομα. Όταν ζήτησε ο Μωυσής, πήρε το όνομα του Θεού, είπε ο Ον, είπε και κάτι άλλο ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Είμαι ο Θεός των πατέρων σου, λέει, ο Θεός των πατέρων σου. Είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Να το όνομα του Θεού. Έχουμε πολλούς Θεούς. Είναι ο Θεός που πίστευε Αβραάμ. Είναι ο Θεός που πίστευε Ισαάκ. Είναι ο Θεός που πίστευε Ιακώβ. Γιατί βάζει όμως και τους τρεις? Αφού είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και οι 12 πατριάρχοι. Θα μπορούσε να πει ο Θεός των 12 πατριαρχών. Όχι. Θέλει να υποδηλώσει ότι ο Θεός είναι πλειοδικός. Δεν ζητάει μόνο τους τρεις, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Μάλλον. Δεν έχει ότι είναι τριστεί ο Θεός του Αβραάμ. Ο ίδιος ο Θεός του Ισαάκ. Ο ίδιος ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός είναι ένας. Αλλά με την τριπλή επανάληψη είναι το τριπρόσωπο του Θεού. Το τρισυπόστατο του Θεού. Αλλά το όνομα του Θεού, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Και λέει ο Πασκάλ, δεν πιστεύω στο Θεό των επιστημόνων. Ποιος είναι ο Θεός των επιστημόνων? Ο Αλίμονο. Πολλές φορές φέρετε να βάζουμε τους επιστήμονες μέσα για δρόμους του ουρανού και λένε ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι και θρησκευτικοί άνθρωποι. Οι πιο πολλοί από αυτούς ξέρετε τι λένε, που τους ανεβάζουμε στο τρίτο ουρανό, ότι πιστεύουν σε μία ανωτέρα δύναμη. Δεν πιστεύω, λέγει, στο Θεό των επιστημόνων, δηλαδή σε μία ανωτέρα δύναμη. Εγώ πιστεύω, λέει ο Πασκάλ, εις το Θεό του Αβραάμ, εις το Θεό του Ισαάκ, εις το Θεό του Ιακώβ. Είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Είναι ο ζων Θεός. Ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι. Αυτός που απεκαλύφθη εις τον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός που απεκαλύφθη εις τον Μωυσή. Αυτός που απεκαλύφθη εις τον Σινά, εις τη Βάτο, εις τον Σινά. Αυτός που αποκαλύφθη εν εσχά της χερής εν ιώ, λέει και προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, αποκαλύφθη εν ιώ, δηλαδή δια του Υιού του. Δεν λέει δια του Υιού, εν ιώ. Αυτό έχει πολύ σημασία αυτό. Ώστε βλέπουμε ότι αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός, ο Θεός της Αποκαλύψεως. Αυτός ο Θεός που παραδίδεται από γενεά σε γενεά, άρα ο Θεός των Πατέρων. Ο Θεός ο παραδοσιακός, όχι με την έννοια αυτό που βρήκα,
αλλά με την έννοια αυτό που μου παρεδόθη και το συνειδητοποιώ και εγώ, και ο Θεός θα εμφανιστεί στον πατέρα μου, θα εμφανιστεί και σε μένα, θα εμφανιστεί και στο παιδί μου, και στη γενιά που πέρασε και στη γενιά που έρχεται. Μην γυρεύουμε αλλοτρίους θεούς. Είναι την εποχή μας, όπως την κάθε εποχή, γυρεύει αλλοτρίους θεούς. Ψάχνει να βρει ποιος είναι ο Θεός. Είναι η φύση ο Θεός, είναι ο κεραυνός ο Θεός, είναι ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Ο Θεός της Αποκαλύψεως. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Άρα, όταν λέγει ο Θεός των Πατέρων ημών, είναι μία ομολογία θεολογική. Ωραιοτάτη και βασιτάτη. Και ευλογητών το όνομά σου το Άγιον και ένδοξον. Γιατί είναι Άγιον, ας μην μείνουμε γιατί θα αργήσουμε πολύ. Γιατί είναι ένδοξο. Έκανε ένδοξα πράγματα ο Θεός. Μόνο και που τόσες φορές μνημονεύεται η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, μόνο αυτό καθιστά το όνομα του Θεού ένδοξο εις τους αιώνας. Πάντοτε. Δεν αρκείται όμως. Ο Τοβίας εις τον ύμνο του προς το Θεό με το στόμα του θα ήθελε να μιμηθεί, είναι προφύστερο. Την ίδια εποχή εχμάλωτη στη Βαβυλώνα είναι οι τρεις παιδες και δεν είναι. Και όταν τους πέταξε ο Ναβουχοδονόσορος τους τρεις μέσα στο καμίνι και έψαλαν την οδή τους, είναι από τις οδές που έχουμε πλέον ως από εκκλησιαστικής πλευράς, είναι η 8η, είναι η 7η και η 8η οδή. Εκεί οι τρεις παιδες υμνούν τον Θεόν επικαλούμενοι ή μάλλον κάνοντας προσκλητήριο ολοκλήρου της δημιουργίας, αλλά ας μου επιτραπεί να πω κατ' όνομα να δοξαστεί ο Θεός. Όλα χιόνι να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα βροχή να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα άνεμε να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα ήλιε να δοξάσουμε τον Θεό. Όλα φεγγάρι να δοξάσουμε τον Θεό. Επικαλείται τη συμφωνία της δημιουργίας. Όλοι με ένα σώμα προσωποποιεί εδώ τα κτίσματα, τα προσωποποιεί. Γιατί τα προσωποποιεί? Διότι αυτά είναι η μαρτυρία της σοφίας του Θεού. Και συνεπώς με την παρουσία τους δεν είναι παρά ένα σύμνος προς τον Θεό. Και έτσι προσφέρεται ο Θεός, ο ύμνος προς τον Θεό από ολόκληρη την κτήση. Μην ξεχνάμε δε ότι όταν ο άνθρωπος υμνεί τον Θεό, υμνεί και από προσώπου της δημιουργίας. Μην το ξεχνάμε. Εδώ ο Τοβίας με δύο μόνο λέξεις θα κλείσει αυτούς τους πελώριους ύμνους των τριών πέδων, τους δύο αυτούς ύμνους. Να πως θα το πει. Ευλογησά τον σαν σε οι ουρανοί και πας σε εκτίσεις σου. Ας σε δοξάσουν οι ουρανοί και όλα τα δημιουργήματά σου. Δεν κάνει εδώ ιδιαίτερη αναφορά στην πραγματική του προσευχή. Μπορεί να έγινε πραγματική έτσι αναφορά στο χιόνι. Αυτό που λέω χιόνι, αναφέρει χιόνι. Στο χιόνι, στην ημέρα, στον ήλιο, στην βροχή, στον άνεμο, στα αστέρια. Παίρνει μετά τους ανθρώπους, τους νέους, τα παιδιά. Αλλά εδώ όμως, επειδή έχουμε περίληψη, λέει και πας σε εκτίσεις σου. Αυτό λοιπόν το χωρίο είναι δοξολογικό. Το δεύτερο χωρίο. Είπαμε είναι η θεολογική τοποθέτηση του αιτήματός του. Σι επί εις Αδάμ και έδωκας αυτό βοηθόν Εύαν στήριγμα την γυναίκα αυτού. Εκ τούτων εγεννήθη το ανθρώπινο σπέρμα. Σι είπας, ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον. Ποιήσομεν αυτό βοηθόν όμοιον αυτό. Γιατί παίρνει από το βιβλίο της γενέσεως το υλικό του
για να κάνει θεολογική τοποθέτηση του αιτήματός του Οτοδία και δεν παίρνει ένα κάτι άλλο. Μα να φέρεται στο γάμο. Και φυσικά πρέπει να πάρει συγγενές σημείων. Συγγενές έλεγχος. Πώς θα αναπτύξει το αίτημά του. Ποια θα είναι η θεολογική τοποθέτηση. Πρέπει να έχει συγγενείς. Προφανώς. Γι' αυτό παίρνει από το βιβλίο της γενέσεως. Αυτό το χωρίο τι περιέχει. Ό,τι περιέχει. Αλλά ας μείνουμε σε μερικά κύρια σημεία και ό,τι μπορούμε να πούμε. Τι έκανε στον Αδάμ και έδωκε εις αυτόν βοηθόν Εύα. Δεν λέει τι έκανε στον Αδάμ και την Εύαν, αλλά λέγει τι έκανε στον Αδάμ. Από σιωπά την δημιουργία της Εύας, διότι η δημιουργία της Εύας είναι δευτερογενής. Η δημιουργία του Αδάμ είναι πρωτογενής. Ο Αδάμ είναι ο πρώτος άνθρωπος. Η Εύα είναι εκ του πρώτου ανθρώπου, είναι δευτερογενής. Θα λέγαμε όπως ο Κάιν είναι δευτερογενής άνθρωπος. Άλλο τώρα ότι ο Κάιν εγεννήθη δια της γνωστής, ή μάλλον εγεννήθη δια της γνωστής μεθόδου. Πώς γεννάται ένας άνθρωπος. Και η Εύα εξήχθη από την πλευρά του Αδάμ. Δηλαδή έγινε οκοδομήθη με η πλευρά του Αδάμ. Δεν έχει σημασία. Και ο Κάιν από τον Αδάμ έφυγε και η Εύα από τον Αδάμ έφυγε. Συνεπώς ο Αδάμ είναι ο πρωτογενής άνθρωπος. Γι' αυτό πολύ χαρακτηριστικά λέει «Σύ έκανες τον Αδάμ». Η Εύα τώρα τι είναι, είναι βοηθά. Και πού τον δίνεις, πού τη δίνεις αυτή την βοηθά εις τον Αδάμ. Λέει ότι η Εύα είναι βοηθός και στήριγμα αυτού, ποιου αυτού, του Αδάμ. Τι να πει βοηθός και τι να πει στήριγμα. Άλλος βοηθός και άλλο στήριγμα. Βέβαια η Αγία Γραφή αγαπά πολύ, είναι από λογοτεχνικής πλευράς αυτό, είναι στην εβραϊκή λογοτεχνία, αγαπά πολύ να βάζει δύο ρήματα ή δύο επίθετα ή δύο ουσιαστικά που έχουν την αυτήν έννοια. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι μέσα σε αυτή τη διαφοροποίηση που οπωσδήποτε έχει φιλολογικών χαρακτήρα, λογοτεχνικών χαρακτήρα, ότι δεν υπάρχει όντως και μία ερμηνευτική διαφορά. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν υπάρχει. Και εδώ θα δούμε κάτι πολύ ωραίο. Άλλο βοηθός και άλλο στήριγμα. Γιατί αποκαλεί βοηθός. Επειδή όμως μίλησα μόνος μου το σήμερα, πέστε μου και εσείς λίγο τη γνώμη σας για να με ξεκουράσετε. Γιατί βοηθόν και γιατί στήριγμα. Τι θα κάνετε να προτείνετε. Αλλά
δεν στηρίζομαι πάνω στο Κατσαβίδι, με βοηθάει το Κατσαβίδι. Στήριγμα θα το στηρίζομαι, ακουμπώ. Λοιπόν, τι θα έκατε να πείτε εδώ. Ορίστε κύριε τι μου λέω. Ναι, αν είμαι σωστό ή όχι. Το πρώτο βοηθός αναφέρεται εις των σκοπών διών επλάστη Αδάμ. Και ο σκοπός δεν είναι παρά η θέωση. Συνεπώς, είναι ο σκοπός, είναι βοηθός για τον σκοπό της θεώσεως. Το στήριγμα είναι στήριγμα ψυχολογικών. Και τούτο το βλέπουμε από το εξής. Όταν ο Θεός λέγει, μη καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον. Δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του. Και ο Αδάμ, φαίνεται λιγάκι περίεργο, αλλά με την προτείνω να το πω έτσι, ίσω να το τονίσω λίγο. Στον παράδεισο μελαγχόλησε. Είναι γνωστό, το λέει ο λαός αυτό. Στον παράδεισο, μόνος σου, λέει ο λαός, ούτε στον παράδεισο. Συνεπώς, ξέρετε τι κάνει τον παράδεισο. Η κοινωνία. Η κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία των προσώπων. Αυτό κάνει τον παράδεισο. Ξέρετε τι κάνει την κόλαση, κόλαση. Για τον νόμο. Σας έχω πει αυτό με έναν ωραίο ανέκδοτο. Του ρώτησε κάποιος να σας κοιτήσεις. Τι είναι εκείνο που θα υπάρχει στην κόλαση. Λέει, πώς θα είναι στην κόλαση. Οι άνθρωποι λέει θα είναι πλάτη με πλάτη. Δηλαδή, δεν θα βλέπει ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Είναι η απουσία της κοινωνίας. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Ο Σάρτρ, ξέρετε τι έλεγε. Ο άλλος άνθρωπος είναι η κόλασή μου. Φοβερό πράγμα. Πόσο οι άνθρωποι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Λοιπόν, είναι ο σκοπός της θεώσεως. Το στήριγμα. Ού καλόν εστίν τον άνθρωπο, μόνον τον άνθρωπο. Όταν ο Θεός έβαλε μπροστά τα ζώα να περάσουν από τον Αδάμ, εξυπηρέτησε δύο σκοπούς, αν όχι περισσότερους. Ο ένας ήταν να δώσει ονόματα. Έτσι. Οπότε να αποδειχθεί εδώ όλη η γραφή, ό,τι σοφή, ό,τι σοφία της γραφής. Ήξερε ότι θα έρθει μια εποχή που οι άνθρωποι θα πούνε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίθηκο για εξελίξεως. Και προλαβαίνει η γραφή να παρουσιάσει τον πρώτον άνθρωπο με νόηση. Δηλαδή τότε μόνο μπορούμε να δώσουμε όνομα όταν έχουμε την ικανότητα του νοήν και του δημιουργήν ενίας. Γι' αυτό λοιπόν έδωσε ονόματα που βλέπουμε ότι ο Αδάμ έχει λογική, αλλά δεν είναι προϊόν εξελίξεως. Έδωσε ονόματα. Δεύτερον, είδε ότι δεν υπήρχε τίποτα ομοιότου από τα ζώα. Εκεί μελαγχόλησε. Γι' αυτό ο Θεός έφερε τα ζώα μπροστά του. Να γίνει αισθητή η απουσία ομοίου συντρόφου. Και όταν γεννήθηκε αυτή η απουσία μέσα στην ψυχή του Αδάμ, γιατί μπορούσε να δει την Εύα και να μην την δώσει προσοχή, ενδιαφέρεται αυτάρκη. Τότε του δημιουργεί την ανάγκη, πήγαινε την ψυχολογική ανάγκη και παρουσιάζει μετά την Εύα. Οπότε το στήριγμα αναφέρεται στην ψυχολογική ανάγκη τόσο που Ο μεν, Ιερός Χρυσόστομος, ομιλεί περί των συζύγων ότι είναι δύο ημίτωμα, ημίτωμα, εν δεύτερο και ο δεύτερον ένα. Η δε σύγχρονη ψυχολογία ομιλεί περί αναπληρώσεων. Και οι αναπληρώσεις δεν είναι παρά εκατοστιαίες. Εσύ ήρεμε, το ξέρετε αυτό, αλλά δεν κάνω λάθος, είναι εκατοστιαίες. Τόσο ποσοστό λέει άνιμος και τόσο ποσοστό άνιμα. Ναι, δηλαδή αυτή η αναπλήρωση που ο άνδρας αισθάνεται την ανάγκη της γυναικός από ψυχολογικής πλευράς.
Οπότε να η διαφοροποίηση του βοήθος και του στήριγμα. Ενώ βλέπουμε ότι από κοινωνικής πλευράς είναι ένα τεχνίδισμα των λέξεων, από λογοτεχνικής πλευράς, ταυτοχρόνως, μάλιστα στους αναβαθμούς, δηλαδή αυτό το τεχνίδισμα πολύ ωραία. Από την άλλη μεριά, εξυπηρετεί αυτές τις έννοιες. Αλλά εδώ βέβαια ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο, δεν θα ήθελα πιο πολύ, αλλά μόνο να το θίξω, μόνο. Και ένας άγραμος άνθρωπος είναι κανένα παράξενο όν που πληρεί τα προϋποθέσεις της δημιουργίας που ο Θεός έκανε ζητησμού. Είναι κανένα παράξενο. Και εδώ υπάρχει αναπλήρωση. Αλλά αυτή η αναπλήρωση αναφέρεται πλέον εις αυτόν τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό αποκαλείται ο Χριστός ο νυμφίος της ψυχής. Οπότε και εδώ έχουμε αναπλήρωση. Αλλά να προχωρήσουμε. Εκ τούτου να γεννήσει το ανθρώπινο σπέρμα. Σύμπαν. Εκ ποιον τούτων του Αδάμ και της Εύας. Συνεπώς, ο τρίτος άνθρωπος τώρα ποιος είναι. Ο Αδάμ. Όχι. Η Εύα. Όχι. Αλλά τι. Είναι ο τρίτος άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, και ταυτοχρόνως ένας καινούργιος άνθρωπος. Όταν παρακαλώ κάνετε τα παιδιά σας, μπορεί κανείς πατέρας να πει το παιδί μου. Ποιο παιδί σου. Μπορεί η μητέρα να πει το παιδί μου. Ποιο παιδί σου. Θα πείτε το παιδί μα. Η παρουσία του παιδιού εκφράζει κατά έναν αισθητό τρόπο και μεγαλειώνει την ένωση των συζύγων. Εκφράζει αυτά τα ημίτωμα. Πριν δεύτερον. Πόσο θα χαρόταν τα νέα μας παιδιά μπορούν να το καταλάβουν, να τα καταλάβουν αυτά που λένε και να ανεβάσουν πολύ υψηλά το γράμμα. Πολύ υψηλά. Μα πολύ υψηλά. Ποτέ να μην κατεβάσουν το γράμμα την χαμέρπια της πορνείας. Θα τον δούμε να το λέει αυτό πιο κάτω ο Τοβίας σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος ο καινούργιος είναι μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Είναι ο πατέρας και η μητέρα μαζί και ταυτόχρονα ένας καινούργιος άνθρωπος. Είναι πραγματικά ένα βαθύ μυστήριο. Κάτι υπέροχο. Αν έχει να δείξει κάτι ο κτιστός, ορατός κόσμος, είναι η δημιουργία ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Σωματικά πέναντι το υπόλοιπο σήμερα. Και αναφέρει ότι ο τάδε γύρισε τον τάδε, είναι πραγματικές γενές. Ξέρετε τι μεσολαβεί.
δυνατόν να μεσολαβεί μεταξύ του Πατρός και του Υιού, όπως φέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, θα μεσολαβούν 10 γενές. Αλλά αναφέρεται σε έναν απόγονο, ο οποίος να ήταν αξιόλογο πρόσωπο, ενώ η μεσολαβήσασε, θα λέγαμε, γενναίες, δεν την έπαιξαν σπουδαίο σημαντικό ρόλο ιστορικών και τη πειράει. Και τι λέει, ότι ο Τάδε γέννησε τον Τάδε. Αλλά ο Τάδε γέννησε τον Τάδε να μην είναι άμεσος απόγονος, όπως είναι η περίπτωση του ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, εκεί έχουμε άμεσον περίπτωση. Αλλά εδώ να έχουμε έμεσον περίπτωση. Και εκφράζει ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Σκηνά. Ναι, εκεί δεν ξέρουμε, αν διαβάσετε το υπόμνημα, δεν ξέρουμε γιατί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος χρησιμοποιεί τα 3 δεκατεσσάρια. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες ότι αυτά τα 3 δεκατεσσάρια είναι 6 εφτάρια. Και ο αριθμός 7 έχει κάποια σημασία, γιατί το 14 είναι το δις 7. Και ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός ιερός κλπ. Φροντίζει με τα πολύ επιβελίας ο Ματθαίος να παρουσιάσει αυτά τα 3 δεκατεσσάρια. Με τα πολύ επιβελίας. Αλλά το γιατί το έκανε δεν το ξέρουμε σήμερα. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, θεωρίες, ερμηνευτικές θεωρίες. Αυτά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Γιατί λέει, εσύ είπες ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Ποιήσουμε αυτόν βοηθόν, όμοιον αυτό. Θα μείνω στο όμοιον και θα φύγω από το χωρίο αυτό το δεύτερο. Γιατί λέει όμοιον, είναι αυτό κάτι που μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τιμολά. Αυτό το όμοιον αυτό θα πει ότι αυτός ο βοηθός θα είναι όμοιος με τον πρώτον άνθρωπο. Συνεπώς, τι θα είναι και ο βοηθός? Άνθρωπος. Είναι σπουδαίο αυτό. Τρομακτικά σπουδαίο. Διότι η Γραφή λίον προήμως μας αποκάλυψε. Και σε τι εποχή παρακαλώ, στο 1500 π.Χ. Πόσα θεωρείται η γυναίκα τότε, ποιο ήταν η πολιτική κατάσταση κλπ. Κλπ. Μας απεκάλυψε, αληθινή αποκάλυψη είναι αυτό, ότι η γυναίκα είναι άνθρωπος, δεν είναι αρές πράγμα, δεν είναι αντικείμενο απολαύσεων ή αντικείμενο κακοποιήσεως ή αντικείμενο δεν ξέρω τι. Είναι άνθρωπο. Είναι σπουδαίο. Σπουδαίο. Τώρα θα ζητήσει κάτι και τον εαυτό του. Γι' αυτό αναφέρθηκε στο γάμο. Γι' αυτό έκανε αυτή την θεολογική τοποθέτηση. Είναι σπουδαίο πράγμα να κάνουμε θεολογική τοποθέτηση των προβλημάτων μας και των θεμάτων μας. Και είμαστε, βεβαίως. Ξέρετε ότι όταν ερμηνεύουμε τη Γραφή, πάντα πρέπει να αναζητούμε το δόγμα. Είναι η θεμελίωση. Είναι το θεμέλιο. Δεν είναι το ικρίωμα που λέει ο Τάτσος. Το δόγμα το λένε τα ικριώματα της θρησκείας. Οι κρεμάλες της θρησκείας. Η όνομα του Θεού. Αλλά όταν αναφερόμαστε στο δόγμα, αυτό, και εφόσον είναι ορθόδοξο δόγμα, είναι μια αλήθεια. Αυτή η αλήθεια πηγάζει από το Θεό. Και άμα λέμε κάτι που αναφέρεται στο Θεό σαν αλήθεια, τι είναι? Η ψυχολογία. Όταν πω σε ένα πρόσωπο που προσφωνώ, σε ένα τροπικό, τι που αισθάθηκες αναρρυθητής του Δύση και νίκησες και έκανες και στην Πίνδο και στο Τεκαλέδι και στην Κορυκά και δεν ξέρω τι και πήγες με τους Ιταλούς και έκανες και έδειξες. Αυτό που λέτε είναι ιστορικά σημεία. Ταυτόχρονα τι είναι? Έπαινα και φήμη του προσώπου. Όταν λέω
αυτή, ο οποίος είπε, μη καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, πείσουμε να τον βοηθόν, όμοιον αυτό. Αυτό τι είναι, δόξα του Θεού είναι. Δοξολογία. Άρα τα δόγματα είναι δοξολογία. Εάν τώρα τα δόγματα δεν είναι ορθά, τι είναι, βλασφημία. Να γιατί η αιρετή είναι βλασφημία. Καταλάβατε. Να γιατί η Εκκλησία μας πολέμησε την αίρεση. Διότι είναι βλασφημία κατά του Θεού. Είναι όμως και κάτι άλλο. Εάν το δόγμα θα δώσει την ορθόδοξο δόγμα, τώρα δεν το σημείο, προσέξτε. Εάν το ορθόδοξο δόγμα θα δώσει ορθόδοξο ζωή. Διότι το τρίτο χωρίο σε τι θα αναφερθεί, το πρόβλημά του. Και τι, το συγκεκριμένο, αυτό και η Ζάρα. Ο Τοβίας και η Ζάρα. Συγκεκριμένο πράγμα. Το θεμελιώνει επί του δόγματος. Αλλά θα βγει λοιπόν η ορθή πράξη της περιπτώσεως του από το ορθό δόγμα. Εάν τώρα το δόγμα δεν είναι ορθόδοξο, είναι αιρετικό, τι θα βγει. Στραβό βίωμα. Δύο πράγματα λοιπόν βγαίνουν από την άρεση. Η βλασφημία ως μη δοξολογία και η στραβή βίωση. Η στραβή, στραβή βιοθεωρία. Η στραβή βίωση. Γιατί η αντορθόδοξη. Καταλάβατε. Να πάμε τώρα στο κύριο σημείο. Το κύριο του θέμα, το κύριο θέμα της προσευχής με τρίτο χωρίο. Κελήν κύριε, το κελήν είναι εισαγωγικό του κύριου θέματος, μόνο στο κύριο θέμα. Κελήν, και τώρα, κελήν κύριε, ου διαπορνίαν εγώ λαμβάνω την αδελφή μου τάφτην, αλλά επαληθεία σε επίταξον ελεήσε με και αυτή συγκαταγυράσε. Το δω τι ωραίο χωρίο. Και τώρα κύριε, εγώ λαμβάνω, παντρεύομαι την αδελφή μου αυτή. Ού διαπορνία. Γιατί λέει ού διαπορνία. Ενώ όταν λέει ού διαπορνία εννοεί την πορνία όπως την ξέρουμε. Λοιπόν ακούστε. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Εδώ θα δούμε το κλειδί. Στο έβδομο κεφάλαιο Α' Κορινθίους λέει, παιδιόν εγγραψωθέμαι, καλόν εκείνον ανθρώπο, γυναικός διάφθηση. Δια δε τας φορνίας, έκαστος, την εαυτή γυναίκα ησέτω, και κάστη τον ίδιο άνδρα ησέτω. Δια δε τας φορνίας, έκαστος, την εαυτή γυναίκα ησέτω. Εδώ αναφέρεται στο γράμμα. Γιατί αναφέρεται στην ονομασία πορνεία. Η πορνεία καθ' αυτό είναι η ικανοποίηση της επιθυμίας άνευ τεκνογονίας. Λέγεται πορνεία. Τούτο μέσα στο γάμο επιτρέπεται όχι με την παρεμπόδιση της συλλήψεως, άπαγε. Άπαγε. Αλλά ως ένα αντιστάθμισμα του κινδύνου ο άνθρωπος να πέσει εις την ανηθικότητα την εκτός του γάμου. Γι' αυτό και αποτελεί το δεύτερο στοιχείο του γάμου, το δεύτερο, μετά από το πρώτο που είναι η αλληλοβοήθεια για την θέωση. Και το τρίτο είναι η τεχνογωνία. Το τρίτο, η δογματική είναι αυτό είναι τοποθετημένο. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος. Να αποθεθεί η ανηθικότητα, η ηλικία δηλαδή, εκτό γάμου, πράξη. Δια δε τα σπορνία θα έκανε την αυτή γυναίκα εσέτο. Δηλαδή, προκειμένου να θέλει κανεί να κρατήσει
απλώστηκε τη σημεία, όχι όμως με το σύνταγμα. Με παρεμπόδι συλλήψεως. Όχι, το ξαναλέγω μια δεύτερη φορά. Τότε λέγει δεν έχει παρά να έχει μόνο την γυναίκα του και η γυναίκα μόνο τον άντρα της, τίποτε άλλο. Ως εδώ πορνεία θα πει επιθυμία ανεύ τεκνογωνία. Ερχόμαστε τώρα στο χωρίο μας. Ότι εγώ παντρεύομαι αυτήν, την αδελφή μου, τη Σάρα, όχι δια την επιθυμία της σαρκός, ανεύ τεκνογωνία. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο Κύριος, ο αντικειμενικός μου σκοπός του γάμου δεν ήταν να ικανοποιήσω την σαρκική μου επιθυμία. Κάτι που το έκαναν οι άλλοι επτά και αδαιμονίστησαν και απέθαναν. Αλλά τι. Άρα λοιπόν παντρεύομαι να μείνομαι εκεί. Όχι δια τεκνογωνίων. Γιατί. Διότι το θέλημα του Θεού δεν είναι η ικανοποίηση της επιθυμίας άλλες τεκνογωνίας. Αυτό είναι συγκατάβαση. Και είναι μετά την πτώση που το συγχωρεί. Ο Απόστολος άλλος λέει πως θέλει αυτό. Ού κατεπεί τον Κύριο κατά συγγνώμη, κατά παραχώρηση. Διότι τα κρασία ημών θα πει. Ή να μην πειράζει μας σατανά. Για τους κινδύνους που υφίσταστε να πέσετε παραπέσα, παραπέρα και παρα... ξέρω εγώ. Γι' αυτό τελικά μπαίνει αυτό το σημείο. Αλλά το κύριο θέλημα του Θεού είναι η τεχνογωνία. Η τεχνογωνία όμως είναι επιθυμητή στον Ισραήλ ως θέλημα του Θεού. Για ποιο σκοπό. Για τον ερχομό του Μεσσία. Και οι πάντες έκαναν παιδιά για να υπηρετήσουν το σχέδιο του Θεού εις τον ερχομό του Μεσσία. Αυτό ήταν σύμφωνο με το θέλημα του Θεού που έκανα το Δία. Αυτό λέει θέλω να κάνω. Και στο ενδιώμαι, στο βεβαιώνω, ότι δεν παντρεύομαι για να ικανοποιήσω προσωπικές μου επιθυμίες. Το δικό σου σχέδιο. Να έρθει ο Μεσσίας. Ωραία προσευχή. Πραγματικά ωραία προσευχή. Γι' αυτό, αφού δεν παντρεύομαι δι' επιθυμίαν, αλλά δι' τεκνογωνίαν, τότε επίταξον ελεήσε με. Δώσε εντολή να ελεηθώ. Να μην πεθάνω. Και αυτή συγκαταγυράστε. Και με αυτή τη γυναίκα μου να ζήσουμε πολλά χρόνια και να γεράσουμε μαζί. Τι ωραίο αυτό. Και να γεράσουμε μαζί. Τι ωραίο. Όσο αγαπώ δε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η παρούσα ζωή. Διότι ακόμη δεν... Ήταν οι άνθρωποι βγαίνουν στους ασωρίμους να παλέψουν με τους δόμους. Αλλά ας προχωρήσουμε. Σας είπα ότι εκείνο το οποίο έδωσε δύναμη εις το να φύγει το δαιμόνιο από τη Σάρα, βεβαίως, ήταν η εντολή του Θεού. Ήταν η επιθυμία του Θεού. Όχι αυτός ο καπνός ενός οικοτιού ψαριού και της καρδιάς. Αλλά ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Αυτά όμως από πλευρά Θεού. Υπάρχει και η ανθρωπίνη πλευρά. Εκείνη η οποία θα βοηθούσε, μάλλον θα συνδευγείεται, θα ηνούτω, ώστε να δώσει το αγαπό αποτέλεσμα να δεθεί ο διάβολος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η προσευχή του το βία με τη Σάρα. Είναι η προσευχή. Αυτό είναι εκείνο που πραγματικά έβαλε την σφραγίδα σε εκείνο που ο Θεός θέλησε να γίνει, να δεθεί ο σατανάς. Και να, όταν λέει και έμειναν μόνοι του, είπε ο Ταβίας της Σάρας, ανέστησε η αδελφή
και προσευξώνωσα. Είναι ελεήσι ημάς ο Κύριος. Σήκω αδελφοί. Βλέπετε την αποκαλεί αδελφοί. Όχι διότι μόνο είναι Εβραίοι και Ιδίως, όχι διότι μόνο είναι από την αυτή φυλή, όχι διότι πιθανώς ήταν και συγγενείς εκτέματα, πιο στενή συγγένεια, αλλά και διότι οι σύζυγοι ελέγονται αδελφοί. Σήκω λοιπόν αδελφοί, λέγει, να προσευχηθούμε για να μας ελεήσει ο Θεός. Είδατε, η προσευχή είναι η επισφράγηση ότι ο Θεός προσφέρει. Και ήρθε το Τοβίας, λέγει. Και τώρα ο Τοβίας, αφού σηκώθηκαν και οι δύο να προσευχηθούν, μόλις μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Αυτό έγινε. Αμέσως ετοιμίασε ο Τοβίας και αμέσως έγινε η προσευχή. Κάτι που κάνουμε και εμείς. Όταν ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την προσευχή μας, ετοιμάζουμε το καρβουνάκι μας, βάζουμε πάνω το θυμία μας, θυμιάζουμε όλων των χώρων και αρχίζουμε να προσευχόμαστε. Και σας το συνιστώ πολύ να το κάνετε αυτό, να έχετε αυτή την προπαρασκευή. Να λάβετε το κανδύλι σας, να είναι πάντοτε αναμένο. Μην κάνετε ποτέ οικονομία, παιδιά, στο κανδύλι. Μην πείτε ότι ξοδεύουμε λάδι. Είναι αμαρτία να το πούμε αυτό. Είναι αμαρτία. Όταν ξοδεύουμε τόσα και τόσα χρήματα για τόσα και τόσα πράγματα, να πούμε ότι θα κάναμε οικονομία με το να μην καίγαμε το κανδύλι μας. Υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες, που ανάβουν το κανδύλι, δεν λέω γιατί είναι που δεν ανάβουν ποτέ, το ανάβουν το Σαββάτο βράδυ. Μόνο. Ή άλλο κάθε βράδυ όσο κρατήσει. Την ημέρα δεν το ανάβει. Το καζίνι να είναι ένα μέρο μέρα νύχτα. Οποιαδήποτε στιγμή, τη νύχτα, σηκωθήκατε για κάποιο λόγο. Και αντιληφθήκατε το καζίνι να είναι σβηστό, την ίδια στιγμή, χωρίς άλλη δουλειά. Θα το ανάψετε αμέσως. Έρχεστε απ' έξω από την αγορά και μπαίνετε σπίτι σας και βλέπετε το καζίνι να είναι σβηστό. Την ίδια στιγμή, χωρίς άλλη εργασία, θα ανάψετε το καζίνι. Πρέπει να είναι αναμένο μέρα νύχτα. Μία διαρκή θυσία και προσφορά στον Θεό για όλες τις χάρες και τις δωρεές είναι το σύμβολο της θυσίας της ψυχής μας προς τον Θεό. Μόνο να το ασφαλίζεται, να είναι ασφαλισμένο, να μην υπάρχει κίνδυνο φωτιά. Αυτό είναι στοιχειώδες, να το προσθέσει κανείς. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, έτσι θα κινηθούμε. Ανάψουμε το κανδύλι. Αν θέλετε να ανάψετε και ένα κερί, επιπλέον δηλαδή από το κανδύλι, αυτό δικό σας θέμα. Ένα καρβουνάκι και ένα λιβανάκι. Και να θυμιάσετε και να κάνετε την προσευχή σας. Θα δημιουργήσει, όπως λέμε, κλίμα. Κλίμα προσευχή. Διότι η ατμόσφαιρα όταν πληρωθεί, γεμίσει από το άρωμα, από την ευωδία του θυμιά μας, το φωτάκι του κανδυλιού ή του κελιού κλπ. Όλα αυτά προδιαθέτουν την ψυχή και αν ακόμη ψυχή και μία οχμηρή αυτιστική ή δαιμονική, όλα αυτά πάνε στην πάντα, υποχωρούν και έτσι η ψυχή μας προσέρχεται καλύτερα και αισθάνεται και καλύτερα. Εξάλλου πάνω ακριβώς σε αυτή την εικόνα περίεται εκείνος ο ωραίος, ο πολύ ωραίος ήχος, θα το χρησιμοποιήσω η προσευχή μου ως